Παραμένουμε στα της πανδημίας. Πάμε να προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις. Συνδεόμαστε απευθείας για να μας βοηθήσει σε αυτό με τον καθηγητή φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας, τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καταρχάς, δεν θα σας εκπλήξω με την πρώτη ερώτηση. Πόσο φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε ένα πισωγύρισμα στην εξέλιξη της πανδημίας με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία, την επαναλειτουργία των σχολείων? Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πράγματι. Είδαμε ήδη σήμερα 1500 κρούσματα από παιδιά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τηρηθούν τα μέτρα, οι μάσκες, οι αποστάσεις, τα τεστ και περιμένουμε. Πραγματικά το φοβόμαστε. Αν όμως όλοι κάναμε το καλύτερο δυνατό, ίσως αποφύγουμε τα χειρότερα. Δηλαδή τα χειρότερα θα ήταν κλεισίματα σχολείων, τάξεων, αυτό θα θέλουμε να το αποφύγουμε. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να δούμε και το καλό, ότι με όλα αυτά τα τεστ που γίνονται εντοπίζονται κρούσματα εγκαίρως και μπορεί να μειώσουμε τελικά το φορτίο αν κρατήσουν τις αποστάσεις μείνουν σπίτι με τις καραντίνα που πρέπει όλοι αυτοί. Το γεγονός ότι φέτος υπάρχουν τα self-test ενώ ευρέως, με μια ευρύτερη χρήση από πέρσι, αλλά και ότι αρκετοί από τους γονείς ή από όσους τέλος πάντων είναι στο σπίτι που μετά θα γυρίσουν οι μαθητές, που μπορούν να είναι εμβολιασμένοι, είναι δύο εχέγγυα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα φέτος? Είστε ήσυχος με αυτά? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, αυτές είναι πάνω κάτω οι αλλαγές. Οι τάξεις είναι ίδιες, ο αριθμός των παιδιών ανατάξει είναι ίδιος. Αυτές οι δύο δεν είναι βασικές αλλαγές? Αυτές οι δύο είναι, και θα ήμουν ακόμα πιο ήσυχος αν είχαμε πολύ περισσότερους εμβολιασμένους πίσω στο σπίτι. Γιατί αυτή είναι η ανησυχία μας πραγματικά. Η βασική ανησυχία είναι ότι τα παιδιά θα γυρίσουν σπίτι αν μολυνθούν και θα μολύνουν τους ανεμβολίαστους από το οικογενειακό τους κύκλο. Αυτούς πάμε να προστατεύσουμε και πάλι, παρότι ήδη δεν φροντίζουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Αυτό μας ανησυχεί, ναι. Τώρα, βέβαια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς την πιθανότητα και τα ίδια τα παιδιά να νοσήσουν πιο σοβαρά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι εντελώς. Δεν έχουν πλήρη άμυνα τα παιδιά. Κάποια παιδιά θα νοσήσουν σοβαρά. Οι γονείς που θεωρούν ότι δεν υπάρχει θέμα με τα παιδιά, ας νοσήσουν, αποκτήσουν ανοσία, πρέπει να το σκεφτούν αυτό. Γιατί κάποια παιδιά, ίσως ένα στα χίλια, μπορεί να έχει σοβαρά συμπτώματα. Υπάρχει ένα μέγεθος ασφαλές από τις ως τώρα μελέτες, τόσο εδώ όσο και διεθνώς, στα πόσα παιδιά που θα βρεθούν θετικά θα έχουμε παιδιά στο νοσοκομείο? Κοιτάξτε, ένας αριθμός που μπορώ να πω που είδα πρόσφατα είναι στις ΗΠΑ είχαν μέχρι τέλος Αυγούστου από την αρχή της πανδημίας ανακοίνωσαν περίπου 4,8 εκατομμύρια κρούσματα σε παιδιά έως 17 ετών. Ναι. Και από αυτά είχαν 420 θανάτους. Αυτό σημαίνει περίπου ένα στις 10.000 κρούσμα καταλήγει. Άρα λοιπόν, αν υπολογίσουμε πόσα κρούσματα έχουμε στην Ελλάδα, μπορεί κανείς να κάνει αυτή τη θλιβερή στατιστική. Θα ήθελα να αποφύγω να την κάνω. Πάντως, ναι, αυτό μας λέει ότι μπορεί να είναι σπάνιο, αλλά δεν είναι ανύπαρκτο το ρίσκο για τα παιδιά. Και αυτό μιλούσα για θανάτους. Έτσι, πολλά, κάποιοι άλλα θα μπουν στη ΜΕΘ, θα νοσήσουν σοβαρά. Άρα... Με ό,τι αυτό σημαίνει και για την αποθεραπεία τους όταν βγουν από τη ΜΕΘ, που εσείς οι επιστήμονες μας λέτε ότι δεν είναι και τόσο. Δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλο ο δρόμος κάποιου που βγαίνει από τη ΜΕΘ. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν δηλαδή οι γονείς. Όταν τους δίνεται ευκαιρία τώρα, ας πούμε, στα παιδιά των 12 ετών έχει δοθεί η ευκαιρία να εμβολιαστούν. Ναι. Πρέπει να το σκεφτούν και να το κάνουν οι γονείς. Και πιστεύω αν ολοκληρωθούν οι μελέτες που γίνονται στις ΗΠΑ και αλλού για τα μικρότερα παιδιά, πιθανόν μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και στοιχεία που να μας διασφαλίζουν τον εμβολιασμό και στα παιδιά από 6 ετών. Θα πρέπει και αυτό να το κάνουμε. Και έχουμε και ένα πρόσθετο λόγο, γιατί αυτό θα διασφαλίσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Που είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία των παιδιών και την κοινωνική, αν θέλετε, την υγεία όλης της κοινωνίας. Τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, διαζώσεις και να μην κάνουν μαθήματα πίσω από έναν υπολογιστή. Φαντάζομαι όλοι μας απευχόμαστε ένα τέτοιο σενάριο, να βρεθούμε σε ένα μήνα με τα παιδιά κλεισμένα σπίτι στην οθόνη. Και εκεί ο τρόπος να το κάνουμε είναι να τηρήσουμε τα μέτρα. Αλλά για τους μεγαλύτερους είναι όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί να πάμε να εμβολιαστούμε.
Άρα κύριε Μανολόπουλε, όλα αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα ουσιαστικά είναι η απάντησή σας στις απορίες που ακούω από πολλούς γονείς που λένε θέλετε να εμβολιάσω το παιδί μου επειδή κινδυνεύει ή για να μπει στην εξίσωση επειδή πολλοί ενήλικοι δεν μπαίνουν. Φαντάζομαι η απάντηση είναι αυτά που μας είπατε πριν, ότι το παιδί κινδυνεύει και δεν είναι το θέμα να μπει στο λογαριασμό της συλλογικής ανοσίας. Θέλω να είμαι σαφής. Αν ο λόγος για να εμβολιάσουμε τα παιδιά ήταν μόνο η συλλογική ανοσία, δεν θα το πρότεινα. Θα έλεγα όχι ότι έχει κινδύνους, αλλά τα παιδιά δεν πρέπει να πάρουν την ευθύνη των μεγάλων. Εμείς οι μεγάλοι ενήλικες πρέπει να πάρουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Τα παιδιά έχουν τις δικές τους ζωές και τα δικά τους στοιχεία. Ο λόγος για να εμβολιάσουμε τα παιδιά είναι για να προστατεύσουμε τα παιδιά. Τα ίδια, το κανένα θέμα ατομικά, τις συλλογικές τους λειτουργίες, είτε είναι σχολείο, είτε είναι προπονήσεις, είτε άλλα πράγματα, που να γίνουν με ασφάλεια και να μην διακόπτονται λόγω κρουσμάτων και λόγω νοσηλείων. Να είμαι σαφής αυτό. Κύριε Μανολόπουλε, το επαναλαμβάνω γιατί είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Με βάση τη στατιστική που μας είπατε για όσα έχουν παρατηρηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν καταλαβαίνω καλά, 800 κρούσματα είχαμε σε μια μέρα, 1500 μέχρι τώρα. Αφού μιλάτε για ένα θάνατο σε 10.000 κρούσματα, μπορεί κανείς να εικάσει, προφανώς στατιστικά είναι όλα αυτά, ότι αν συνεχίσουν οι τάξεις να δίνουν 800-1000 κρούσματα τη μέρα, το πρώτο δεκαήμερο ένα από τα παιδάκια που θα νοσήσουν θα φύγει από τη ζωή. Εντάξει, ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι μια στατιστική, μπορεί να μην συμβεί κανένα, αλλά καλύτερα να μην το διαπιστώσουμε. Πάντως, αυτό πρέπει να μείνει ότι ο καθένας μας να ξέρει ότι το παιδί μας μπορεί να κινδυνεύσει από τον κορονοϊό. Και γι' αυτό, αν μπορούμε να το εμβολιάσουμε, όταν έχει η ώρα, όπως τα παιδιά είναι των 12 ετών, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να το κάνουμε και να πω ότι γιατί είναι και ασφαλές. Να το τονίσω αυτό. Δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από το εμβόλιο. Διατρέχει κίνδυνο μόνο αν δεν εμβολιαστεί και νοσήσει. Από τη μία μεριά, δηλαδή, έχουμε απουσία κινδύνου και από την άλλη μεριά έχουμε σοβαρό κίνδυνο. Αυτά τα δύο μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι αμφιταλαντεύονται τόσο πολύ. Και ίσως να προσθέσω ότι με τα εμβόλια έχουμε τόση εμπειρία. Έχουν χορηγηθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να φοβόμαστε ότι στα παιδιά θα βγάλει κάτι χειρότερο. Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται περί μακροχρόνιων επιπτώσεων, ακούω δηλαδή πολλούς που λένε ότι το εμβόλιο της Ιλαράς το κάνουμε 40-50 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, της ευλογιάς 60 χρόνια, του κορονοϊού και δει με την τεχνολογία mRNA, το κάνουμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Τι απαντάτε σε ένα γονιό που λέει, πού ξέρω εγώ αν θα υπάρξει μια παρενέργεια σε 5 χρόνια από τώρα? Αυτό είναι μεταφυσικό. Είναι σαν να λέμε πού ξέρω εγώ αν θα γίνει ένα σεισμός αύριο το πρωί και θα γκρεμιστεί όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Ναι. Και σίγουρα εκεί φαντάζομαι η πρώτη απορία είναι πού ξέρω ότι το παιδί μου δεν θα κολλήσει και δεν θα νοσήσει κορονοϊό, έτσι. Πριν πάμε στα 5 χρόνια. Αυτό. Δεν έχουμε ιστορικά από τα εμβόλια, τα όλα τα προηγούμενα, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο παράδειγμα ότι μετά από 30 χρόνια κάτι έγινε με κάποιο εμβόλιο. Ναι. Όσον αφορά τη νέα τεχνολογία, εντάξει, είναι σαν να λέμε ότι τα καινούργια αυτοκίνητα με όλα τα συστήματα ασφαλείας είναι πιο επικίνδυνα τα αυτοκίνητα που είχαμε 30 χρόνια. Γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει. Η καινούργια τεχνολογία είναι φτιαγμένη για να είναι πιο ασφαλής, πιο αποτελεσματική, δεν είναι φτιαγμένη για να είναι πιο επικίνδυνη. Άρα, αν κάποιο σκέφτεται έτσι, θα έπρεπε να πάει να ψάξει να βρει ένα αυτοκίνητο τη δεκαετία του 60 να πάρει και να μην πάρει το καινούργιο μοντέλο τη Volvo ή κάποιε άλλε πολύ ασφαλού εταιρείε. Γιατί πού ξέρει η νέα τεχνολογία τι μπορεί να κάνει. Καταλαβαίνετε, δεν έχει πολύ βάση αυτό ο φόβο. Ναι, ναι. Πραγματικά, και μπαίνουμε σε μια κουβέντα χωρί λογική πια. Αυτό μα λέτε. Κάποιοι άνθρωποι, ας το πω με την καλή έννοια, να το πω έτσι πολύ ελαφρά, χομπίστες, οι οποίοι διασκεδάζουν ίσως με κάποιο διαστραμμένο τρόπο να βγάζουν θεωρίες, κάποιοι αυτούς μπορεί να είναι και επιστήμονες, θεωρίες πιθανές, δηλαδή να λένε μπορεί να γίνει και εκείνο, μπορεί να γίνει και το άλλο, μπορεί να γίνει και το άλλο, να τα πετάνε αυτά στο διαδίκτυο και κάποιοι εύπιστοι άνθρωποι τα διαβάζουν, τα πιστεύουν, φοβούνται και ξεκινά ένας φαύλος κύκλος τρόμου στην κοινωνία. Που πραγματικά αυτοί που το ξεκινάνε, το ξεκινάνε με κάποιο δεστραμμένο τρόπο, είτε γιατί έχουν κάποια συμφέροντα. Θα πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά σε αυτές τις θεωρίες. Δεν έχουν καμία βάση. Είναι πάρα πολύ ασφαλής τεχνολογία. Μάλιστα, η mRNA τεχνολογία δεν είναι μόνο ασφαλής για τα εμβόλια. Είναι μεγάλη μας ελπίδα για θεραπείες σε αρκετές νόσους τα επόμενα χρόνια. Πραγματικά. Για καρκίνο και λοιπά. Βέβαια, εμείς οι επιστήμονες έχουμε πάρα πολλές ελπίδες από την τεχνολογία. Ναι. Και θα είναι η συμβολή που θα αφήσει όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, ότι αυτή η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που θα μας βοηθήσει να θεραπεύσουμε και άλλα νοσήματα. Κύριε Μανολόπουλε,
Αν δεν κάνω λάθος, έχουν ξεκινήσει και οι κλινικές δοκιμές και για παιδιά 6 έως 12 ή 5 έως 12, ναι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι. Πότε θα υπάρχει εικόνα, σαφής εικόνα, όπως υπήρχε για την κατηγορία 12-17, ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και για αυτά, για να αρχίσουν πρώτα ο FDA της Αμερικής, αυτό γίνεται νομίζω πάντα, μετά ο EMA, ο δικός μας, ο ευρωπαϊκός, να αναθεωρούν προς τα κάτω τα όρια του εμβολιασμού. Στην Αμερική έχουν ξεκινήσει οι μελέτες στα παιδιά 5. Νομίζω 5 έως 12 ετών, έχετε δίκιο. Εδώ και μήνες. Ναι. Ή δηλαδή κάποιες χιλιάδες παιδιά στα πλαίσια της μελέτης έχουν πάρει το εμβόλιο. Μέχρι τώρα όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Μέχρι το τέλος του χρόνου το αργότερο θα έχουμε αποτελέσματα για χιλιάδες παιδιά. Και αν όπως όλοι περιμένουμε θα είναι θετικά και ασφαλή και θα επιβεβαιωθεί ότι έχουμε δει και σε όλες τις άλλες ηλικίες, ναι. Τότε το FDA θα προχωρήσει. Δηλαδή εγώ θα περίμενα αρχίσει το 22, ίσως και νωρίτερα, να ξεκινήσουν οι Αμερικάνοι να εμβολιάζουν ευρύτερα τα παιδιά. Γενικά έχουν δείξει ότι κινούνται λίγο πιο γρήγορα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό σε τέτοιου τύπου αποφάσεις. Τώρα, ισχύει ότι έχουν αρχίσει και γίνονται και κλινικές μελέτες για την ηλικία από βρέφη 6 μηνών έως τα 5χρονα. Ότι πάμε δηλαδή, αν και εκεί φυσικά είναι τα αποτελέσματα αυτά που πρέπει να είναι, ότι θα πάμε σε έναν εμβολιασμό των πάντων πια. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Mm-hmm. Πάμε βήμα-βήμα. Υπάρχουν, ξέρετε, στα πολύ μικρά παιδιά το να βρούμε την optimum ηλικία, όπως με κάθε εμβόλιο που γίνεται ο εμβολιασμός, θέλει λίγο δουλειά. Γι' αυτό άλλα εμβόλια τα κάνουμε στους 6 μήνες, άλλα στους 2, άλλα στον 1 χρόνο, άλλα στα 2 χρόνια. Απ' την άλλη πλευρά, τα παιδιά των 6, τα βρέφη των 6 μηνών κάθε μήνα πηγαίνουν στον παιδίατρο και τους κάνει και ένα εμβόλιο. Θέλω να πω, αυτό λέω. Είναι στη σεζόν την εμβολιαστική. Αλλά κάθε εμβόλιο έχουμε βρει την optimum στιγμή για να γίνει. Άλλο θα κάνουμε στους 6 μήνες, άλλο στον 1 χρόνο. Mm-hmm. Το πότε ακριβώς θα ξεκινάει ο εμβολιασμός στα παιδιά είναι κάτι που μένει να βρεθεί και ίσως θα είναι δύσκολο να το καθορίσουμε. Άρα στα πολύ μικρά ίσως θα αργήσει λίγο περισσότερο να καθοριστεί η optimum ηλικία εκείνης. Αλλά στα παιδιά άνω των 5 ετών νομίζω θα περιμένω ότι θα είναι όλα καλά και θα τα εμβολιάσουμε και αυτά. Και αυτό θα βοηθήσει του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε εμβολιασμένα όλα τα παιδιά και ακόμα και αν υπάρχει σε κάποιο βαθμό ο κορονοϊός στην κοινωνία, να μην αποτελεί ένα δυνητικό πρόβλημα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της κοινωνίας μας. Μια που το είπατε τώρα αυτό, ότι ακόμα και αν υπάρχει κορονοϊός στην κοινωνία, έχετε κι εσείς την αίσθηση ότι δόθηκε η λάθος εντύπωση πως αν πιάσουμε ένα ποσοστό εμβολιασμού ικανοποιητικό, έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία? Θέλω να πω, αρχίζουμε σιγά σιγά να συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να ζούμε με τον κορονοϊό. Τι σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ενδημική νόσος, για παράδειγμα? Ναι, ξέρετε, δόθηκε αυτή η εντύπωση. Όλοι τη δώσαμε και οι επιστήμονες. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Εξελίσσεται, την παρακολουθούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, να προβλέψουμε και να δώσουμε τις καλύτερες συμβουλές. Με τα προηγούμενα δεδομένα, λέγαμε ότι με ένα 70-75% εμβολιασμένο, σύντομα που έχουν ουσίες, θα φτάσουμε πάνω από 80%, θα λύξουμε το πρόβλημα. Μετά προέκυψε το στέλεχος Δέλτα, το οποίο είναι πιο μεταδοτικό και ανέβασε αυτό το πύχη. Έγινε πιο μεταδοτικό. Κατάφερε να μολύνει και κάποιους από τους εμβολιασμένους. Ναι. Ενώ πριν σχεδόν κανείς εμβολιασμένος δεν μπορούσε να μολυνθεί από τα προηγούμενα στελέχη, το Α, το Β. Το Δέλτα μολύνει και ένα μικρό ποσοστό των εμβολιασμένων και κάποιοι από αυτούς πάνε και στο νοσοκομείο, όπως είδαμε. Άλλαξαν λοιπόν τα δεδομένα λόγω του Δέλτα. Ανέβηκε αυτό το ποσοστό. Ναι. Άρα, από ό,τι φαίνεται, πιθανό να μην φτάσουμε σε ένα τέτοιο. Να μην υπάρχει τέτοιο ποσοστό που να μην υπάρχει καθόλου κορονοϊός. Μπορεί να υπάρχει, αλλά να κρατιέται σε χαμηλό επίπεδο και να μην νοσούν σοβαρά οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μηνό που έχουμε τώρα. Κλείνοντας, είστε μεταξύ εκείνων που θεωρούν ότι πρέπει να πάμε σε τρίτη δόση των πλήρως εμβολιασμένων ήδη? Νομίζω ότι θα καταλήξουμε εκεί. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος να προστατευτεί η κοινωνία από αυτό το γεγονός ότι κάποιοι εμβολιασμένοι μειώνεται σχετικά πιο γρήγορα η ανοσία τους και έτσι μπορεί να επαναμολυνθούν από το στέλεχος Δέλτα ιδιαίτερα. Και επειδή δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, σε πολλούς νομίζω η ανοσία θα κρατήσει και ένα χρόνο και παραπάνω, αλλά σε κάποιους μπορεί να μειώνεται τόσο μετά από 6-8 μήνες να είναι ευπαθής. Επειδή δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι αυτοί, η ασφαλής προσέγγιση είναι να εμβολιάσουμε όλους τους ενήλικες ή όσοι θέλουν βέβαια, ώστε να μην κινδυνεύσουν σοβαρά από τον κορονοϊό. Άρα νομίζω θα καταλήξουμε εκεί η Επιτροπή, ίσως και πριν το τέλος του μήνα, θα ανοίξει αυτή τη δυνατότητα σε όλους τους ενήλικες, ίσως πάνω από 60 ετών,
Μάλιστα. 50. Για να δούμε. Κύριε Μανολόπουλε, πολύτιμες οι επισημάνεις σας όπως πάντα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε και για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.